τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε μια ταχύτητα παραπάνω. Η πλάγια επεκτελέστηκε, ο Γκίνης είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την τρίπλα, θα ξεφύγει, βγάζει έξω χαμηλά η σέντρα από τον Κελεπούρη. Εύκολη λία για τους αμυντικούς. Κελεπούρης που επανακτά και πάλι προσπαθεί να βγει από τα πλάγια. Θα γυρίσει για τον Γκίνη, γυρίζει πάλι από τους παίχτες του Πανιόνιου με τον Καλινιβάνοφ να αλλάζει με τον Αλιφέριτ. Αλιφέριτ βλέπει πολύ ωραία τον Τρέκο. Ο Τρέκο κάνει το σουτ δίπλα από το δοκάρι. Είναι κόρνερ εκτός από την παλιά αυτή τρύπα του Αλιφέρι. Ο Τρέκο γέμισμα, Καλινιβάνοφ από το πουθενά πετάγεται, παίρνει, βάζει την προβολή και στέλνει την μπάλα μόλις δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Μάνου. Η πιο σημαντική στιγμή αυτή στο παιχνίδι καταγράφεται μετά από 18 λεπτά παιχνιδιού με τον Καλινιβάνοφ να χάνει σπουδαία ευκαιρία. Ποιο σημαδεύει τώρα πιο μακριά, αλλά εκείνο Γκίνης και πάλι. Προσπάθεια του Μπουγιούκου που τσίπησε την μπάλα. Ο Τρέκο απεμάκρυνε προσωρινά. Λάθος με τον Γκίνη να την πετά. Τον Καλινιβάνοφ να μπαίνει ανάμεσα σε τρεις. Να τσιμπά την μπάλα και να τη στέλνει στα δίχτυα του Μάνου που έχει βγει. 1-0 με τον Καλινιβάνοφ να σκοράρει και πάλι. Ανάμεσα σε τρεις πετάχτηκε, τσίπησε την μπάλα, την πέρασε και από τον Μάνο που βγήκε έξω από τα γκολπός του. Την έστειλε στα δίχτυα 1-0 ο Πανιόνιος το 24 με τον Καλινιβάνοφ να είναι ο δράστης αυτού του γκολ. Και βέβαια να παίρνει και την κίτρινη κάρτα για την ενέργειά του να βγάλει την φανέλα. Και με μια γρήγορη ματιά βλέπω τον Τσιρίμπα να λείπει από αυτόν. Το παιχνίδι λοιπόν που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τα σούρμανα που θα πρέπει να πιέσουν αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Καλινιβάνοφ για το Βενάρδο. Βενάρδο στο τετατέτ σουτάρει γκολ 2-0. Τι να διεκδικήσεις όταν ένας Πανιόνιος ξεκινά μέσα σε, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και σκοράρει με τον Βενάρδο να φεύγει σαν σφαίρα ανάμεσα σε δύο και να κρεμάει τον Μάνο αυτή τη φορά. Και λέω αυτή τη φορά γιατί ο Μάνος, όπως είπαμε και στο πρώτο μήχρονο, παίζει συνεχώς αρκετά μακριά από τα γκολπός του. Αυτή τη φορά το είδε και ο Βενάρδος, ο οποίος στέλνει την παρασταλήθεια 2-0 ο Πανιόνιος. Πλάγιο για τα σούρμενα που με την επανάληψη βγήκαν μπροστά, αλλά για να δούμε εδώ, η παλιά του Τουρλίδα, όχι. Δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι καλή και απόκρουση από τον Μαρίνη. Κάνει διεκδικήση με την μπάλα και την κερδίζει ο Βενάρδος. Βενάρδος χαμηλά τη σέντρα, το σουτ συγκίνησε πάνω, νέο σουτ, 3-0. 3-0 με δράστη τον Κοκοσιούλη, ο οποίος σουτάρει πάνω στην κίνηση από τη σέντρα του Βενάρδου. Η μπάλα δεν του έκανε την πρώτη φορά το χατήρι, αλλά η απόκρουση για δεύτερη, στο δεύτερο σουτ και με εξοδοτερωμένο τον Μάνο στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, 3-0 ο Πανιόνιος. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ και βέβαια ανεβάζει ψηλά το δίκτυο του σκορ. Τα σούρμενα που πραγματοποιούν τη δεύτερη τους αλλαγή με τον και Ιωαννίδη να αποσύρει τον Μαρίνη. Ο Βελής, ο Τρέκο, ο Κοσιούλης έχουν σκοράρει και οι τρεις της επίθεσης του Πανιόνιου σήμερα από ένα γκολ. Μπουγιούκος, ωραία η προσπάθεια, έχει και ενό χώρο, κάνει το σουτ, καταπληκτικό γκολ από την φωτοβολίδα του Διαμαντή. Μπάλα βρίσκει το εσωτερικό του δοκαριού του πολίτη και καταλήγει στα δίχτυα του, 3-1. Η απάντηση από τους φιλοξενούμενους στο τέταρτο προς πέμπτο λεπτό με ένα πολύ ωραίο γκολ από το σούτ, αυτό το πολύ δυνατό σούτ του Διαμαντή. Ο Τουρλίδας εδώ έκλεψε καταπληκτικά και σπρώχνει τον Πανιόνιο στην αντεπίθεση. Τουρλίδας θέλει στήριγμα, βλέπει τον Καλινιβάνοφ, του πετά την μπάλα. Καλινιβάνοφ στο τετατέτ, κάνει την τρίπλα, μένει έξω, κάνει το σουτ, γκολ καταπληκτικό. Κρεμάει για μία ακόμα φορά τον Μάνο, ο οποίος έχει μείνει
Και πάλι έξω από τα γκολ πόστ του, δεύτερο προσωπικό του Καλινιβάνοφ, 4-1 ο Πανιώνιος και βλέπουμε ένα πολύ πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Με τον Πανιώνιο να έχει πετύχει 3 γκολ, τα σούρμα 1-1 και το σκόρ να έχει διαμορφωθεί στο 4-1. Μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά παιχνιδιού στην επανάληψη. Ανά 2,5 λεπτά έχουμε γκολ. ...20 λεπτά παιχνιδιού ακόμα, 4-1 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Καλίνη Βάνα θέλω να τσιμπά την μπάλα, την κατεβάζει ωραία, την κρεμά τον goalkeeper, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Καλίνη Βάνα και παίρνει όμως βέβαια το θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα για την εξαιρετική του αυτή ενέργεια. Μπάλα μας πέρασε μόλις δίπλα το κάθετο δοκάρι του Λίπα, το 4-1 παραμένει.